Εγώ δεν ξέρω αυτό το Πέτερ μαλάκα. Ωραία, άρα ξεκινά εδώ. Λοιπόν, αρχίζω να βάζω από ένα παίξι κάτι το ελεύθερο. Θα βάλω εγώ μετά βάζω κατσάρας. Αυτό είναι παιδί. Όταν μαζεύεις πέντε τέτοιες κάτσες. Η σημερινή μάχη που παρακολουθήσαμε ήταν ένα ακόμα στιγμιότυπο της πάλης των Τάξων. Όπως είδαμε, οι καπιταλιστές Ανατολής και Δύσης ενώθηκαν και επιτέθηκαν στο αγνό λαϊκό κίνημα της Αυστραλίας, βρίσκοντας υποστήριξη από τους εγχώριους προδότες, δηλαδή την τοπική νομεκλατούρα, η οποία, όπως είδαμε, προτίμησε να συνεργαστεί με τους ομοειδεάτες της ανά τον κόσμο παρά να υποστηρίξει το λαϊκό αγώνα της πατρίδας της. Αυτά έχουμε να πούμε και τίποτα άλλο. Η πάλη συνεχίζεται. Αναγκαστικά έπρεπε να κάνουμε μια συμμαχία ως καπιταλιστές. Για να διασπάσουμε και να εξουθενώσουμε το κομμουνιστικό κόμμα, κίνημα, γραμμή της Αυστραλίας. Σε αυτό το παιχνίδι υπάρχει. Και εντάξει, μετά κάναμε ένα συμβιβασμό, μοιράσαμε τον κόσμο. Ενδεχόμενα θα υπάρξει κάποιος ψυχρός πόλεμος, θα δούμε μετά τι θα γίνει. Ήτανε μία σπουδαία μάχη. Ένα σπουδαίος πόλεμος. Γλυκόπικρος θα έλεγα, γιατί από τη μία είχαμε απώλειες, αλλά από την άλλη βρήκα έναν αντάξιο στρατηγό, αντίπαλο και τελικά σύμμαχο, στον κοινό μας σκοπό να εξολοθρεύσουμε την σατανική αυτοκρατορία των κόκκινων Αυστραλών. Και φυσικά, ως η νόμιμη ελαίο του Θεού, ηγέτες του κόσμου τον μοιράσαμε και πλέον θα μπούμε σε μια νέα χρυσή εποχή.